πας? Σπίτι μου, στο μωρό μου. Κάτσε δύο λεπτά ακόμα. Δύο λεπτά, μια αγκαλιά. Και πριν πέντε λεπτά το ίδιο μου είπες. Τι να κάνω τώρα, αφού δεν σε χορταίνω. Να σου πω, θα πάω στο μωράκι μου και θα σε πάρω τηλέφωνο. Στο μωράκι σου. Ναι. Κάτσε δύο λεπτά, θα σε πάω εγώ. Όχι, θα πάρω ταξίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Να κάτσε εδώ στη ζεστούλα σου. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Να σου πω κάτι. Μωρό είναι, πες του ψέματα. Πες του ότι γύρισες νωρίτερα. Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν θα με αφήσει να φύγω σήμερα. Τι θα κάνω με αυτά τώρα? Όλα τούμπα ήρθαν, βέρα. Σήμερα ένιωσα ότι ξεκινάει η ζωή μου πάλι. Λίγες στιγμές κράτησε μόνο. Τι να κάνω? Να συνεχίσω την εκδίκηση? Να κάνω πίσω? Τι να κάνω, ρε γάμωτο? Έλα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Συμβαίνει κάτι? Όχι, γιατί? Σ' ακούω κάπως πεσμένο. Με πήρε ο ύπνος λίγο, γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη, μωρά, σε ξύπνησα. Απλώς δεν βρίσκω τα σκουλαρίκια μου και είπαν πως τα ξέχασα εκεί. Ωραία, θα κοιτάξω και θα σε πάρω να σου πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν τα βρεις, άστα σε μια γωνίτσα και θα τα πάρω. Οκ, κορίτσι μου, τα λέμε. Οκ, τα λέμε. Να και κάτι ευχάριστο. Αντιμαντρώσουν επιτέλους να ησυχάσουν. Μωρέ, ισόβια να μπει. Όσο σκέφτομαι ότι πήγα να χάσω το παιδί μου εξαιτίας της. Δυσισόβια, γιατί είχαμε και την απαγωγή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνιέται αυτό. Καλά, δεν ξέρουμε αν ήταν η Αντιγόνη πίσω από την απαγωγή. Έχουμε καλές πιθανότητες. Αυτή τη φορά πολύ καλές. Και ειδικά με μένα στην ομάδα. Μπα. Εσύ δεν ήθελες να δουλέψεις ταξί? Είπα να δώσω μια τελευταία μάχη στην Επελπίδα. Άλλωστε το χρωστάω στην Εύα. Α, μάλιστα. Και αφού τελειώσει το δικαστικό έπος της Λαζαρίδη, μετά θα αναλάβει σε μένα. Σένα τι να σε κάνω? Σου κάνανε μήνυση για προσβολή δημοσίας εδούς. Να κρεμεί μία μήνυση από τους γονείς του παιδιού που κινδύνεψε, Λουκά. Α, και τι θέλετε, τον αναλάβω εγώ? Δεν είμαστε καλά, ξέρεις τι αμοιβές παίρνω εγώ, αγόρι μου. Στο Ρούσο να πας να σε αναλάβει. Μια χαρά θα τα πάει, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση. Με 2-3 χρονάκια θα την γλιτώσεις. Τι λέτε, Πασκάλα? Στην καλύτερη. Γιατί αν είχε μένα, τη δεκαετία θα την έτρωγε μέσα στο νερό. Τι του λες τώρα, παιδί μου? Γιατί αδικό έχω? Που ζήλεψε ο ζηλιαρόγατος εδώ πέρα ρωτοχτυπημένος και μοίραζε υπόθετα αριστερά και δεξιά. Ωραίος φίλος, ρε. Να πας στη φυλακή να βρεις καλύτερους, ρε. Να σας πω, δεν πάτε πουθενά άλλο να τσακωθείτε. Άντε, μπράβο. Δίκιο έχει. Άντε, να πούμε και εμείς τα δικά μας. Ποια δικά σας, δεν καταλαβαίνω. Έχετε δικά σας εσείς? Για πείτε. Ειδικά σήμερα πάρα πολλά. Έλα, Λουκά. Άντε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Πού να πάω εγώ με τον ηλίθιο τώρα? Πηγαίνετε να παίξετε βόλους. Άκου κουβέντες στο γυναικάκι σου. Γιατί, ρε Λουκά, έτσι δεν γίνεται παντού? Οι μεγάλοι μιλάνε και τα παιδάκια βγαίνουν έξω και παίζουν. Εμείς είμαστε τα παιδάκια, εμείς. Οι κολόνες του σπιτιού. Εγώ δεν πω που θα ανακριώνω. Να πάτε να τρέξετε το τετράγωνο, να συσταθείτε. Άιντε, δρόμο. Κοίτα. Σήκω, Λουκά. Πάμε. Σήκω. Πάμε. Είμαστε πια οι άστεγοι και περιπλανόμενοι. Ναι. Μη μου κλέψεις άτακες εσύ. Σπαχτούμε. Τι έγινε, έχεις και το copyright? Έλα, τελείωνε. Παιδιά, εγώ σας αφήνω να τα πείτε με την ησυχία σας. Πάω σε μια δουλίτσα, Ευάκη μου. Όταν ξυπνήσεις, ταΐσαι ήταν, έτσι? Ναι, μαμά μου, θα τον ταΐσω. Τι νηστικό, θα τον αφήσω. Να τον ταΐσω εγώ, να κάνω και πρόβα. Άδεια. Γεια σας. Τέτοια μάνα θέλω να γίνω κι εγώ, σαν την Αγγέλα. Και τώρα οι τρεις μας. Για λέγει.
Τι να πω. Τα πάντα, με κάθε λεπτομέρεια. Καφέ. Τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου. Θα μας πεις ποτέ τι έγινε. Μα ναι, μας έχεις πάει στα νεύρα όμως. Τι να σας πω. Έγινε. Έγινε. Τι, αυτή είναι η δήλωσή σου. Ρε παιδιά. Πώς έγινε, πότε, ρε παιδί μου, ήταν καλό, είπατε κάτι, τι. Φίλο και φτερό, θα το κάνουμε τώρα. Εννοείται. Να σας πω, την έννοια προσωπικές στιγμές την έχετε ακουστά. Τώρα θα γίνουν δύο προσωπικές, λέγε. Τι να πω, εντάξει. Ωραία ήταν. Ωραία είναι και πάρος. Λεπτομέρειες θέλουμε. Τι να σας πω, ήταν πολύ έτσι γλυκός, τρυφερός. Ταιριάξατε δηλαδή. Ναι, έτσι ένιωσα. Ωραία, μπράβο. Δηλαδή, επισημοποιήθηκε το αίσθημα. Να σας πω, δεν το αφήνουμε τώρα αυτό το θεματάκι, γιατί εγώ ντρέπομαι να μιλάω για αυτά. Εντάξει, σήμερα μιλήσατε. Εντάξει, τηλεφωνηθήκαμε. Θα ξαναβρεθούμε, ως εκεί. Δεν το μετανιώνεις δηλαδή, αλλά ούτε και καψούρα είσαι. Έτσι, ένα χλιαρό πράγμα, ε. Εντάξει, δεν φταίει ο Λευτέρης που δεν είμαι καψούρα. Εγώ κρατάω τον εαυτό μου. Και καλά κάνεις, γιατί εγώ τη φοβάμαι την καψούρα σου. Δεν μπορώ να αφαιθώ έτσι εύκολα, να αφήσω τα συναισθήματά μου. Δεν εμπιστεύομαι πια εύκολα. Κοίτα, μένα μου φτάνει που κάναν το πρώτο βήμα. Πόσο μπουσούλημα πια. Μα ναι. Καλά λες. Κόντευε να ξεχάσει πώς γίνεται. Άστα. Να σας πω, εγώ μιλάω για συναισθήματα και εσείς μου λέτε για άντε. Έσχος, ρε Δάφνη, έσχος. Δηλαδή, ντροπή αυτό που κάνουμε. Ευτελίζουμε τη ζωή της φίλης μας. Έλα, βγάλε την ποιητική συλλογή από την τσάντα να διαβάσουμε ένα τετράστιχο με το τσάι μας. Τίνος. Τι να σας πω, μωρέ. Πεντηρίκου. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας λέω. Άντε. Δεν σε περίμενα. Θα σ' άφηνα χωρίς σκουλαρίκια. Εντάξει, δεν τα βιαζόμουν. Ευκαιρία ψάχνας εδώ. Τι κάνει το κελάκι. Μόλις ξύπνησε και θέλει να φάει. Κοντεύει να μας φάει όλους μας. Αυτά είναι. Να σε ταΐζει μια γυναικάρα και μετά να σε κρατάει αγκαλιά μέχρι να κοιμηθείς. Τι έγινε, ζηλεύουμε το βρέφος. Δεν ξέρω, εγώ εσύ φταίει που μου είπε ότι είναι ο άντρα τη ζωή σου. Ο ένα και ο μοναδικό, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και τώρα σε ρωτάω εγώ, μπορώ να ανταγωνιστώ ένα μωρό. Ειδικά όταν είναι τέτοιο κουκλί, με τίποτα. Ε, κολοκυθάκι μου, εσύ του νικά όλου, ε. Πε. Το κολοκυθάκι μου πού προέκυψε. Όταν ήμουν έγκυο, είχα ταράξει τα γεμιστά κολοκύθια. Θε να σου βάλω κάτι να πει. Προτιμώ μια αγκαλιά, ένα φιλί, ό,τι σου βρίσκεται πρόχειρο. Μπροστά στο παιδί μου, δεν είσαι καλά. Α, έτσι, ε. Βάζουμε το παιδί σαν ασπίδο. Λοιπόν, θα σου φέρω κάτι να πιείς για να χαλαρώσεις λίγο, να πούμε καμία κουβέντα. Τι θες να πούμε. Δεν ξέρω. Πες μου κάτι όμορφο. Πες μου για τα όνειρά σου. Εύκολο. Θα ήθελα να σε έχω συνέχεια αγκαλιά. Πρόσεξε τι λες. Γιατί θέλω να σου πετάξει φρουτόκρεμα το παιδάκι. Όχι, η ζωή θα την πετάξει τη φρουτόκρεμα, γιατί η ζωή όταν ακούει τέτοια κάτι παθαίνει όταν ακούει μεγάλες κουβέντες. Ναι, και ακόμα δεν έχει ακούσει τίποτα. Κάτσε να κοιμηθεί ο φύλακας άγγελός σου και...